να καταλάβει για σώσμα. Το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα. Βρισκόμαστε στον πολύ φιλόξενο εξωτερικό χώρο της αυλής του νηπιαγωγείου Νίκαιας, όπου το θεατρικό εργαστήρι του Δήμου Κιλελέρ και φέτος είναι συνεπές, παρά τις δυσκολίες όλης της χρονιάς με την πανδημία και με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στην τέχνη, είναι έτοιμο για να παρουσιάσει όλη αυτή η δουλειά η οποία έγινε τον προηγούμενο χρόνο. Δύο έργα και φέτος, δεν άλλαξε τίποτα στον προγραμματισμό μας. Λουκουμάνδες με μέλη τώρα, η παράσταση η οποία σε λίγο θα ξεκινήσει. Την αμέσως επόμενη εβδομάδα, Θεέ μου, τι σου κάναμε, ένα άλλο επίσης καταπληκτικό έργο, μια καταπληκτική κωμωδία. Μας αρέσει πάρα πολύ που βεβαίως και λόγω των μέτρων που έγιναν όσον αφορά για την πανδημία και όλων των πρωτοκόλων των υγειονομικών που έχουμε στο κεφάλι μας, οι παραστάσεις γίνονται σε εξωτερικό χώρο για πρώτη φορά. Έτσι, δύο εξαιρετικές κωμωδίες παίζονται σαν να έχουμε ένα αναψυκτήριο. Λοιπόν, ελπίζουμε ο κόσμος να το απολαύσει. Τα παιδιά, τα 30 παιδιά που παρτίζουν το θεατρικό εργαστήρι, νομίζω ότι έχουν κάνει και σε φέτος εξαιρετική δουλειά. Ελπίζουμε οι εντυπώσεις να είναι υπέροχες, γιατί ο πολιτισμός δεν σταματά, ο πολιτισμός οφείλει πάντα να προχωρά, πάντα να κοιτάμε μπροστά και δεν πρέπει να σταματάμε ούτε μία στιγμή για οποιοδήποτε λόγο. Ο πολιτισμός οφείλει να προχωρά. Σε 2-3 λεπτά θα αξιολογήσω, ρε παιδί μου, και τα λοιπά, θα αρχίσουμε. Γιατί τώρα είναι. 9:30. Κάτσε, δεν περιμένει λίγο, γιατί μπορεί να έρθει ο κόσμος. Σε 2-3 λεπτά είπα. Λοιπόν, ξεκινάμε το έργο εγώ. Ροή με ενδιαφέρει. Ακόμα και να γίνει λάθος, βοηθήστε τέλος πάντων, αλλά δεν θα περιμένετε. Εσύ θα σου πω άλλο και γρήγορα. Ωραία. Αν δεν είστε φτιάχνει, δεν μας νοιάζει. Δεν θα κινούμε. Εμείς θα την κάνουμε και θα την κάνουμε. Πρόσεξε, τη μετακινείς πώς όμως. Thank you.